Μου αρέσουν οι μερακλείδες άνθρωποι που αφοσιώνονται στο κυνήγι της τελειοποίησης μιας και μοναδικής συνταγής. Ο Γιώργος, με καταγωγή από τη Μεσσηνία, δίπλα στον Ταΐγετο, ήρθε στο νέο κόσμο κουβαλώντας τη δική του εκδοχή της διάσημης καλαματιανής γουρνοπούλας και την έκανε απλά γουρνοπούλα του Γιώργη. Μαλακό κρέας που λιώνει στο στόμα, τραγανή καραμελωμένη πετσούλα, η σωστά ψημένη γουρνοπούλα είναι μία λιχουδιά μοναδική. Πόσα χρόνια είσαι εδώ? 5. Πριν ήμουν στο Παγκράτη, ένα πολύ μικρό μαγαζί. Πόσα πράγματα έχει στο μενού, τι βγάζει? Εμείς έχουμε διαλέξει να κάνουμε μόνο 5 πράγματα. Σαλάτα, φέτα, πατάτες, τζατζίκι και γουρνοπούλα. Είναι το τέλειο συνοδευτικό, είναι το πλαίσιο για τον ήρωα του φαγητού που είναι η γουρνοπούλα. Έχω παιδευτεί πάρα πολύ με γουρνοπούλες. Είμαστε και συντοπίτες, είμαστε και δύο κάτω από την Πελοπόννησο, όπου εκεί η γουρνοπούλα είναι παραδοσιακή. Υπάρχουν διαφορετικές συνταγές, υπάρχει μυστικό κοινό, υπάρχουν πράγματα που ο καθένας κάνει διαφορετικά. Υπάρχουν διαφορετικές συνταγές. Θες να σου πω την ιστορία της γουρνοπούλας? Για πες. Η γουρνοπούλα στην Ελλάδα ξεκίνησε στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα ξεκίνησε ως εξής. Ενώ είναι νότιο μέρος και δεν προσφέρεται να έχει χοιρινό, δεν είναι βόρειο Ελλάδα, γεμίσαν τον τόπο ελεύθερα γουρούνια. Με αποτέλεσμα στην τουρκοκρατία να μην βγαίνει έξω η φρουρά και να είναι όλοι μέσα στο κάστρο. Και γι' αυτό η Καλαμάτα είναι η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε. Τη διαλέξανε γι' αυτό, γιατί η φρουρά ήταν μονίμως μέσα στο κάστρο, δεν έβγαινε ποτέ. Ένας Άγγλος περιηγητής είχε γράψει ότι είναι τριπλάσιος ο πληθυσμός των χείρων από τους ανθρώπους και κινδυνεύουν με αρρώστιες. Όταν τέλος πάντων φύγανε οι Τούρκοι, είχαν πολλά χοιρινά και δεν ξέραν τι να κάνουν και όντως θέλανε, είναι και λίγο έτσι. Για να μην πάει χαμένη φουρνιά και η ζέση του φούρνου, βγάζανε το βράδυ το χοιρινό και το βγάζανε το πρωί. Με τον καιρό το εξελίξανε, βγάλαν παστά πολύ ωραία, σίγλινα, με διάφορες φρουτώδες γεύσεις, με παρτοκάλια, με έτσι μαλλιώς. Και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε μια πολύ ωραία γουρνοπούλα. Στη Λακωνία, επειδή έχουν πολλά λεμόνια, πορτοκάλια κτλ., κάνουν απόσμωση. Στη Μεσσηνία όχι. Κάποιοι. Η απόσμωση τι είναι, δεν μου πες ποτέ. Να μην μυρίζει. Τι κομμάτι, όλο το ζώο ή τι κομμάτι? Παραδοσιακά, στα μέρη μας βάζουμε ολόκληρη γουρνοπούλα. Ναι. Εγώ εδώ διαλέγω κάποια επιλεγμένα κομμάτια. Όπως είναι σπάλα και μπριζόλα. Πόση ώρα ψήσιμο και μπαίνει κάτι άλλο σε μπαχαρικό εκτός από αλάτι και πιπέρι? Αλάτι και πιπέρι βάζουμε στο τέλος. Ναι. Εγώ σε μια τεχνική που χρησιμοποιώ, βάζω αλάτι μόνο από πάνω. Για βγάλε ακόμα την άλλη, για να καταλάβω τώρα. Γιατί σου λέω, με έχει παιδέψει πάρα πολύ. Είναι κανείς εδώ? Μ' ακούει κάποιος? Εγώ λέω να πάμε εδώ. Ακούει κανείς? Τι πρέπει να ακούμε τώρα, γιατί δεν κατάλαβα. Το κλακ 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 που κάνει. Αυτό. Δεν θα είναι μαλακό όπως εδώ. Α, κατάλαβα. Ναι, δεν είναι μαλακό. Ναι. Εδώ είναι η γλώσσα που λέμε από κάτω, η οποία δεν μπορεί να την πάρει φωτιά. Α, γι' αυτό και δεν είναι, είναι τόσο, πάντα μαλακιά. Τόσο τραγανή. Αυτό το κομμάτι όμως εδώ είναι κρίμα να μην το θυσιάσουμε. Η διαδικασία είναι 7 ώρες ψήσιμο. Είναι 7 ώρες στο φούρνο. Με δικές μας επισκέψεις 4. Αυτές οι 4 επισκέψεις είναι καθοριστικές. Για να δεις την υγρασία, τα γυρίσματα και το καθεξής. Το αλάτι το βάζουμε 7 ώρες πριν. Για να τραβήξει το δέρμα την υγρασία. Για να κάνει ξηρότητα στην πέτσα. Για να μπορέσει να μείνει τραγανό. Και εδώ πέρα ερχόμαστε για να κόψουμε. Τώρα μου μαθαίνεις όλα τα μυστικά. Μπορείτε να ακούσετε αυτό που θα κάνουμε τώρα? Ναι, περίμενε. Α, σπάει. Κρακ. Ναι, σπάει. Έχει γίνει κρατζανιστό.
Και βέβαια ο σωστός γευσηγνώστης κόβει λίγο πέτσα. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Τρικό.